αγαπητή Ειρήνη, εξοχότατη κυρία Πρέσβη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή πραγματικά να σας υποδεχτώ στον όμορφο αυτό χώρο. Είναι σημαντικό και σας ευγνωμόνω πάρα πολύ που αφήσατε τις δουλειές σας, τα σπίτια σας από το κρύο βράδυ και βρεθήκατε σε αυτή την αίθουσα. Ονομάζομαι Απόστολος Λουτζίδης, είμαι υπηκόσμιος στο Δήμο αρκετά χρόνια, όπου ζω και εντάζομαι. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας. Η ιδέα για την εκδήλωση αυτή γεννήθηκε στην Ξάνθη. Για την ακρίβεια, στην Ξάνθη ήταν ο ομιλητής μας, ο υπουργός ο κ. Συρίγος, και έκανε μια ομιλία εκεί στη Μητρόπολη, την οποία εγώ την άκουσα διαδικτυακά για αυτό το θέμα, για την εξαρτή καταστροφή, για το οποίο μαζί με τον καθηγητή, τον Ευάνθρωπο Χατζηβασιλείου, έχουμε γράψει ένα καραγνώμη καταπληκτικό βιβλίο, για το οποίο συνιστώ σε όλους. Η διακίνηση είναι θυμική στο ΣΥΚ του Μοδίου, κύριε Κουλιέζη, δεν έχουμε τέτοια εμείς εδώ ταμπού. Και ακούγοντας αυτή την ομιλία, σκέφτηκα, έτσι μου βγήκε μάλλον μια έμονη ιδέα, ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό για τους ανθρώπους στο Λονδίνο, για τους Έλληνες του Λονδίνου, για τη διασπορά, για τους νέους ανθρώπους που ίσως δεν έχουν την ευκαιρία για τέτοιες πνευματικές συγκεντρώσεις, θα ήταν τι ώρα θα ήταν εδώ να τον καλούσαμε και να ακόταμε. Και έτσι τον έστειλα ένα SMS και μου απάντησε και μάλιστα με ενθουσιασμό και λέει οπωσδήποτε θα έρθουμε, θα την κάνουμε την εκδήλωση και έτσι βρεθήκαμε από τους εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου και αυτόν και τη σύζυγό του για το περίσσευμα έτσι της αγάπης τους να αφήσουν το βαρύ τους πρόγραμμα και να μας να έρθουν κοντά μας απόψε. Ευχαριστώ θερμά το Οικονομικό Φόρο των Αδελφών για τη στήριξή του, το Σύλλογο Έλληνες του ΣΥΚ του Λονδίνου και τον Γρηγόρη των Γρέκτων Χαζηγκοριάδη, το London School of Economics, την Αρχιεπισκοπή για τη βοήθειά του και τις ελληνικές κοινότητες του Λονδίνου που διαφήμισαν την εκδήλωση αυτή, κύριε Υπουργέ. Λίγα λόγια από μονάχα τον ομιλητή μας, για όσους ίσως λίγους που δεν τον γνωρίζουν. Είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο ΠΑΒΕ Πανεπιστήμιο, απόφοιτος της νομικής σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, διδάκτορ νομικής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ. Έχει υπηρετήσει σε μεγάλες θέσεις ευθύνης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μειονοτήτων και για άλλα θέματα. Βραβεύτηκε το 1992 από την Ακαδημία Αθηνών για εργασία του σχετική με την πολιοθέτηση της υπαλλοτοπίδας. Έχει γράψει σημαντικά βιβλία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για το Σκοπιανό, για πολλά εθνικά θέματα, για το Κυπριακό. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής με το κυβερνό κόμμα το 2019 και από το 2021 είναι υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιτρέψτε μου να πω, πέρα από τα σημαντικά του επιτεύγματα και τους τίτλους, για την πανάξια πορεία του, ότι επειδή τον παρακολουθώ από τον ελληνικό τύπο και από τα βιβλία του και πολλά χρόνια, ότι είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, είναι φυσικά ένας ουσιαστικά πολιτικός άνθρωπος, όχι μόνο άριστος τεχνοκράτης, αλλά κατά τη γνώμη μου βαθιά προσιλωμένος στη μελέτη της ιστορίας, των θεσμών, των προσώπων. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή έχει το χάρισμα να γυρνάει στο παρελθόν, να διεισδύει στο ουσιώδες του παρελθόντος και στη συνέχεια αγωνιά να βρει τις αναφορές για το παρόν και φυσικά και την πορεία του ελληνισμού. Κάθε του κείμενο είναι κατά τη γνώμη ένα παράδειγμα ενός πνευματικού ανθρώπου που βλέπει τα πράγματα μέσα από το πρακτικό και χαόδες μετερίζει, θα έλεγα, της πραγματικότητας. Πριν του παραχωρήσω το βήμα για να τον απολαύσετε, μου επιτρέψτε μου λίγο να κάνω μια μικρή εισαγωγή και να μπούμε στο κλίμα. Κάτι που διάβασα τις προάλλες, Άγγελε. Το Μάιο του 1919, ο ελληνικός στρατός, μάλιστα η πρώτη μεραρχία, που στρατοπέδευε στην Καβάλα, έξω από την Καβάλα στην Ελευθερούπολη και την Αχίδια, μπαίνει στο προεκτό Αβέροφ και με μυστικές διαταγές να επιβιβαστεί στη Σμύρνη. Το πρωί εκείνης της ημέρας, αναβρασμός σε όλη την ελληνική παροικία των Σμυρνιών, βγάλανε τα σεντούκια τις προγονικές σημαίες, από τα εικονοστάσια, μαζευτήκαν στις εκκλησίες, γιατί είχε πέσει η φήμη ότι
έρχεται το ελληνικό, η ελληνική στρατιά. Στην εκκλησία της Αγίας Κοκκινής λειτουργούσε εκείνο το πρωί ο μετέπειτα εθνομάρτυρας Χρυσόστομος, του οποίου ο λόγος επί τη αφήξη του ελληνικού στρατού μας έχει σωθεί αυτολεξία από τον Μιχαήλ Ροδά, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και στη συνέχεια ήταν υπάλληλος του προξενείου Σμύρνης. Θα διαβάσω λοιπόν ως έναυσμα για την ομιλία σας τι είπε στους παραλυρούντες Έλληνες εκείνο το θεαβευτικό πρωινό του 1919 ο Χρυσόστομος. Αδελφοί, το πλήρωμα του χρόνου επέστη. Οι πόθη αιώνων εκπληρούνται. Οι έκτακτοι χρόνοι ήγησαν. Με μεγάλη ελπίδα στη γέννηση μας, ο ανίστακτος, σφοδρός, μύχιος, θερμός, ο καίων και φλογίζων, όσο το πειρακτωμένο σύριος, τα σπλάχνα μας, πόθος προς ένωση τα της μητρός μας Ελλάδος, ιδού κατά τη σήμερα ημέρα γίνεται πράγμα και γεγονός τελεσμένο. Η απόβαση των ελληνικών μεραφιών εις τα μικρασιατικά παράλια ήρξατο. Το εξωτερικό φρούριο της Μύρνης κατελήφθη. Αύριο οι ελευθερωτές έξονες εισέρχονται. Η μικρά και ένδοξος Ελλάς, με ηλεθυνωμένη ούτω, θα βαδίσει γοργό το βήμα τη προς ενδοξότατο μέλλον. Το ζήτημα ήταν να θέσει άπαξ τον πόδα της επί της Μικράς Ασίας και τον έθηκε πλέον βαρύ. Ζήτω η μεγάλη μας πατρίς, ζήτω η ελληνική Σμύρνη, ζήτω ο Βενιζέλος, ζήτω η ένωσή μας μετά της Μητρός. Τρία χρόνια μετά, τα ζήτω και η ίδια η φωνή του εθνομάρτυρα σβήνουν μέσα σε λουτρό αίματος και μαζί του σβήνει και η θησιλιετής παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στα μικρασιατικά παράλια. Γιατί και πώς και το βήμα δικό σας. Κύριε Γαμάρα, αναπληρώτρια της πρεσβευτικής μας αρχής εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μεγάλη τιμή και σκήνηση που απευθύνομαι εδώ είναι, πρέπει να ομολογήσω, δεν περίμενα τόσο κόσμο και δεν περίμενα τόσο νέο κόσμο και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Θερμές ευχαριστίες στις ελληνικές κοινότητες, θερμές ευχαριστίες στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και πρωτίστως θερμές ευχαριστίες στον Απόστολο Κουτζίνη, ο οποίος είχε την ιδέα για να έρθω να μιλήσω σήμερα ενώπιον σας για αυτή την πολύ δύσκολη σελίδα του είδους μου. Και λέω πολύ δύσκολη διότι αντικειμενικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να ψάχνεις την πληγή σου και να διαπιστώνεις πόσο μεγάλη είναι. Γιατί είναι μια πληγή αυτό το πράγμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο όσο και να θέλεις να είσαι αποστασιοποιημένος από αυτό το πράγμα. Τεράστιος ο πόνος. Και ο Ευάντης Χατζηβασιλείου και εγώ που γράψαμε αυτό το βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γουτζίνης, ενώ είχαμε μελετήσει πάρα πολύ αυτή την ιστορία, όλη αυτή την περίοδο, δεν είχαμε γράψει ποτέ τίποτα για αυτά τα πράγματα, για τον εξής πολύ απλό λόγο. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο και βαρύ. Λειτουργήσε λειτουργικά στο τέλος. Καλό είναι να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα γεγονός το οποίο ακόμη και σήμερα δεν έχουν συνειδητοποιήσει καλά-καλά. Γιατί βρεθήκαμε εκεί τον Μάιο του 19. Μία πρώτη απάντηση είναι ότι στην πραγματικότητα το ελληνικό έθνος έχει ως χαρακτηριστικό ότι έχει μία επανάσταση 100 ετών. Από το 1821 επί 100 έτη προσπαθεί να απελευθερώσει τους σκλαβωμένους αδελφούς, οι οποίοι βρίσκονται στα γειτονικά εδάφη. Οπότε αυτό είναι μια πρώτη απάντηση. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ο Ελευθέριος Βενιζέλος θεωρούσε ότι είχε πάψει η επέκταση της Ελλάδος προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι ήταν αυτό που άλλαξε? Αυτό που άλλαξε, συγγνώμη, διευθυνίζω κάτι, θα μιλήσω για 35 λεπτά, μου είπε ο κ. Βουτζίνης, ώστε να έχουμε χρόνο
να έχουμε μετά μια συζήτηση με ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί αν θέσετε να μιλήσω 20 λεπτά, ο κ. Μουτζίδη βγαίνει 35. 35 λοιπόν θα μιλήσω. Εντάξει. Επίσης και κάτι ακόμη, κατά καιρούς μπορεί να βήχω. Είναι αλλεργικός ο βήχας, το διευκρινίζω. Έχει επιταθεί το πρόβλημα λόγω του κρύου του Λονδίνου. Μην ξεχνάτε ότι ήταν από 17 βαθμούς Κελσίου εδώ πέρα. Λοιπόν, ο λόγος που αλλάζουν τα δεδομένα του 1919 είναι πάρα πολύ απλός. Μεταξύ 1913 και 1919 λαμβάνει η χώρα μία γενοκτονία. Εμείς έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για γενοκτονία των Αρμενίων, για γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, για γενοκτονία των Ελλήνων της Ιωνίας. Υπάρχει και η γενοκτονία των Ασσυρίων, ενός πολύ μικρού λαού που ζούσε στα σημερινά σύνορα Τουρκίας-Ασσυρίας, χριστιανοί. Δεν έχουμε μία, δύο, τρεις, πολλές γενοκτονίες. Στην πραγματικότητα έχουμε μία γενοκτονία. Το 1913 οι νεότουρκοι που διοικούν την Τουρκία αποφασίζουν να εξοντώσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ανατολής. Απλώς αυτό γίνεται σε διαφορετικές φάσεις. Ξεκινάει από εμάς σε πρώτη φάση, όταν στρέφονται εναντίον των Ελλήνων της Ανατολικής Τράκης και της Ιωνίας. Σταματάει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 14, όταν η Τουρκία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε οι Γερμανοί της λένε να αυτοσυγκρατηθεί, διότι φοβούνται μήπως η Ελλάδα στραφεί προς τους συμμάχους. Αρχίζει η γενοκτονία των Αρμενίων αμέσως μετά. Αρχίζει η γενοκτονία των Αρμενίων. Ξαναρχίζει η γενοκτονία των Ελλήνων με επίκεντρο στον Πόντο από τα τέλη του 15 και μετά και προχωράει συστηματικά. Η δική μας γενοκτονία δεν ήταν της εκτάσεως που έγινε τους Αρμένιες. Για έναν πολύ απλό λόγο. Επειδή υπήρχε εθνικό κράτος από πίσω, οι Τούρκοι πολλές φορές ήταν πιο προσεκτικοί μαζί μας, ιδίως στην περιοχή της Ιωνίας ή στην περιοχή της Θράκης. Αλλά όταν ξεκινάει με εθνοκαθάρσεις και προχωράει σε γενοκτονία, περί τούτου μην έχουμε καμία αμφιβολία. Άμα δούμε τη μεγάλη εικόνα, θα διαπιστώσουμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας πριν, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν γύρω στα 2.100.000 κάτοικοι κατά την απογραφή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και γύρω στα 2.000.000 κατά την απογραφή των Οθωμανών. Μετά το τέλος της μικρασιατικής καταστροφής φτάνουν στην Ελλάδα περίπου 1.400.000 άτομα. Άρα μιλάμε για περίπου 650 με 700.000 νεκρούς, το 1/3 περίπου του πληθυσμού. Αυτό λέγεται γενοκτονία. Ο λόγος λοιπόν που ο ελληνικός στρατός πηγαίνει στη Μικρά Ασία το 1919 είναι για να σταματήσει τη βέβαια γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ερώτηση. Τι τους τσίπησε τους Νεότουρκους και αρχίσανε η γενοκτονία των Χριστιανών? Να το πούμε και αυτό για να έχουμε συνολική εικόνα. Οι Νεότουρκοι πάντοτε έβλεπαν με καχυποψία τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Μην ξεχνάτε ότι οι Χριστιανοί είχαν στα χέρια τους όλη την οικονομία, πρακτικά της χώρας, και όλοι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Το 1912-13 οι Τούρκοι χάνουν μέσα σε διάστημα λίγων μηνών περιοχές, επαρχίες Οθωμανικές, τα Βαλκάνια, που είχαν για 500 χρόνια. Και εκεί διαπιστώνουν με έκπληξη ότι οι χριστιανικοί λαοί της περιοχής υποδέχονται ως ελευθερωτές τους στρατούς της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Άρα σου λέει, αυτοί είναι εχθροί μας. Ταυτοχρόνως φτάνουν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 400.000 μουσουλμάνοι και σκέφτονται πολύ ωραία, θα εξοντώσουμε, θα εκδιώξουμε τους χριστιανούς, θα εγκαταστήσουμε στα σπίτια τους μουσουλμάνους. Αυτή ήταν η βασική του σκέψη. Ο λόγος λοιπόν που πάμε, όπως προείπα, είναι πάμε εκεί για να διασώσουμε τους Έλληνες από την βέβαιη γενοκτονία. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει σήμερα. Σήμερα όταν μιλάμε για μικρασιατική καταστροφή,
αναφερόμαστε συνήθως στα γεγονότα που σχετίζονται με την καταστροφή της Μύρνης, τα οποία είναι γεγονός, είναι τραγικά. Αλλά τι συμβαίνει, είναι σαν να έχεις ένα σπίτι. Όταν σου έχει καεί όλο το σπίτι, δεν θυμάσαι ότι 5 χρόνια πιο πριν σου κάηκαν 2 δωμάτια. Αυτό είχε συμβεί. Την περίοδο 13-18 οι νεότουρκοι εκδιώκουν και εξοδόνουν ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της περιοχής. Τώρα, το λάθος το οποίο κάνουμε και εμείς και οι Αρμένοι είναι ότι διαχωρίζουμε τη γενοκτονία και δίνουμε τη δυνατότητα στους Τούρκους να επικαλούνται διάφορα επιχειρήματα. Λένε παραδείγματι, οι Αρμένοι συνεργάστηκαν, πήραν όπλα εναντίον των Τούρκων. Οι Αρμένοι πολεμούσαν στον τουρκικό στρατό. Ήτανε στρατιώτες του τουρκικού στρατού. Οι Έλληνες του Πόντου συνεργάστηκαν με τους Ρώσους όταν μπήκαν οι Ρώσοι στις περιοχές της Τραπεζούντας. Οι Έλληνες της Ιωνίας τους διώξαν από τις περιοχές γιατί ήταν ζώνη επιχειρήσεων. Όταν σπάς λοιπόν τη γενοκτονία σε επιμέρους φάσεις, δίνεις δυνατότητα στον άλλον να σου προσφέρει, να επικαλείται διάφορες ιδεολογίες. Όταν δεις όμως τη μεγάλη εικόνα ότι είναι συνολική γενοκτονία των ανθρώπων της περιοχής, τότε συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει καμία από τις δικαιολογίες που επικαλούνται οι Τούρκοι. Σημείο δεύτερο. Πώς φτάσαμε στην καταστροφή? Προσέξτε τώρα. Έχουμε ένα τραγικό γεγονός. Αντικειμενικά το τραγικότερο γεγονός στην ιστορία του ελληνισμού. Γιατί είναι το τραγικότερο? Είναι πιο τραγικό από το 1453 και την άλλη Κωνσταντινούπολη. Η άλλη Κωνσταντινούπολη ήταν ένα συμβολικό γεγονός η άλωσή της. Στην πραγματικότητα όλη η γύρω περιοχή είχε πέσει στα χέρια των Οθωμανών. Στην περίπτωση της μικρασιατικής καταστροφής πάβει ο ελληνικός πολιτισμός να αναπτύσσεται σε μία από τις δύο κοιτίδες του όπου αναπτυσσόταν 3.500 χρόνια. Είναι η διακοπή, το κενό, ως γεγονός δηλαδή, είναι τρομακτικής σημασίας. Επειδή ακριβώς είναι ένα τραγικό γεγονός, γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει και διάφοροι πολίτες και διάφοροι μύθοι γύρω από αυτό το γεγονός, όπου προσπαθεί η κάθε πλευρά, έχουμε δύο πλευρές, τους Κωνσταντινικούς και τους Βενιζελικούς, κάθε πλευρά προσπαθεί να επικαλεστεί κάποια επιχειρήματα για να δείξει ότι φταίει η άλλη. Όταν ήμουν μικρός, για παράδειγμα, θεωρούσα ότι η μικρασιατική καταστροφή έγινε διότι δάγκωσε μια μαϊμού τον Βασίλη Αλέξανδρο. Ήμουν αβέβαιος περί του γεγονότος. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Αλλά δεν ήταν το κρίσιμο στοιχείο. Άμα μιλήσεις, άμα δεις το βασικό επιχείρημα των βασιλικών για τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, είναι ότι ο Βενιζέλος ήξερε τι θα ακολουθήσει και επειδή ήθελε να μην είναι εκείνος ο οποίος θα διαχειριστεί τα πράγματα, έκανε τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20 και τις έχασε. Από την άλλη μεριά, έρχονται οι Βενιζελικοί και λένε, δεν τις χάσαμε τις εκλογές, τις κερδίσαμε. Το σύστημα ήταν τέτοιο που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικότητα, η πραγματικότητα ήταν ο Βενιζέλος έκανε τις εκλογές για να τις κερδίσει. Ήταν σίγουρος ότι θα τις κέρδιζε. Προσέξτε, αναλαμβάνει πρωθυπουργός το 1910 με την Ελλάδα να φτάνει στα όρια της Μελούνας, στη Θεσσαλία. Και πάει 10 χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 20, με την Ελλάδα, ένα, να έχει λύσει το βασικό της πρόβλημα, το κριτικό. Όλο το 19ο αιώνα είναι το κριτικό ζήτημα το οποίο επικρατεί. Δύο, έχει απελευθερώσει όλα τα νησιά του Αιγαίου. Τρία, εντός του ελληνικού κράτους βρίσκονται η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Τράκη μέχρι την Τζατάλτζα που είναι 35 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Τέσσερα, πατάνε στη γη της Ιωνίας. Η Ελλάδα των 5 θερασών και των 2 Ηπείρων. Ο Βενιζέλος λογικώς θεωρεί ότι θα κερδίσει. Είναι βέβαιος περί τούτου. Του προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση ότι χάνει. Λέει σε κάποιο σημείο στην Πινελόπη Δέλτα, μιλάει
για τους ανθρώπους που κυβέρνησαν στο όνομά του με αυταρχικό τρόπο, προσπαθώντας να εξηγήσει τι έγινε, αλλά ο Βενιζέλος πίστευε ότι θα κέρδιζε τις εκλογές. Έχασε ο Βενιζέλος ή κέρδισε τις εκλογές σε αριθμό ψήφων? Απάντηση: πιθανότατα τις έχασε και με μεγάλη διαφορά. Πώς δημιουργήθηκε ο μύθος ότι είχε κερδίσει σε αριθμό σταυρών? Είναι ένας μύθος ο οποίος ξεκινάει από τη δεκαετία του 30. Για να μπορείς να ξέρεις τι ψηφίζει κάποιος, πρέπει να έχεις ψηφοδέλτια. Ψηφοδέλτια χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές του 20 μόνο στην περιοχή της Τράκης. Στις άλλες περιοχές ψηφίζανε με την παλιά καλή μέθοδο, με το σφαιρίδιο. Ξέρετε τη φράση, το εξαδάγωτο. Τι γινόταν? Πήρες να ψηφίσεις την κάλπη. Η κάλπη ήταν μπροστά ένα δοχείο, στο οποίο έπρεπε στη φωτογραφία και το όνομα του υποψηφίου, έπαιρνες ένα σφαιρίδιο, το έβαζες μέσα στην κάλπη και ανάλογα αν το έρχεσαι στο άσπρο ή στο μαύρο, ψήφισες υπέρ ή κατά του υποψηφίου. Εξού η έκφραση το εξαδαγωτό, δάγωνε το μολυβένιο σφαιρίδιο πριν το ρίξει για να δείξει τον παρατισμό του. Εξού τη φράση τον μαύρισε. Προσέξτε όμως, όταν έχεις να ψηφίζεις για πρόσωπα, δεν μπορείς να ξέρεις τι υποστηρίζει ο καθένας. Η διαφορά όμως μεταξύ των υποψηφίων των Βενιζελικών και των υποψηφίων των Βασιλικών ήταν 60-40 υπέρ των Βασιλικών. Αυτό σημαίνει ότι ο Βενιζέλος, οι δυνάμεις φιλελεύθεροι δεν πήγαν καλά στις εκλογές, παρά την εντύπωση που υπάρχει. Άλλος μύθος. Οι αντιβενιζελικοί κατέβηκαν, λέει, στις εκλογές με το σύνθημα να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας. Η Καθημερινή δημοσίευε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εφημερίδες εκείνης εποχής αντίτυπα και είχε και τα αντίτυπα παραμονών των εκλογών του 1920. Ουδεμία λέξη για επιστροφή. Για ποιο λόγο? Και οι μεν και οι δε πίστευαν το ίδιο στη μεγάλη ιδέα. Δεν ήταν κάτι ξένο προς τους Κωνσταντινικούς η μεγάλη ιδέα. Μπορεί να υπήρχαν διαφωνίες αν έπρεπε να σταθούν προς την Κωνσταντινούπολη στη Σμύρνη, αλλά η βασική αντίληψη και των δύο πλευρών ήταν ότι καλά κάνανε και πήγαν. Οι απόψεις περί επιστροφής ξεπροβάλλουν μετά την εκστρατεία του 1921, όταν ο ελληνικός στρατός προσπαθεί να πάει στην Άγκυρα, δεν τα καταφέρνει, υποχωρεί και παραμένει καθυλωμένος για ένα περίπου χρόνο στα ίδια αυτά σημεία, στην περίφημη γραμμή Εσχής Εκύπτου Τάχη Αρχαιών Καρχισά. Τότε πέφτει το ηθικό του στρατού. Τότε αρχίζουν να λένε τι θα γίνει. Τότε αρχίζουν οι υποταξίες. Όταν χάνεις το στόχο σου. Επιστρέφω στο πώς φτάσαμε στην καταστροφή. Άλλος μύθος. Οι Κωνσταντινικοί, λέει, γνώριζαν ότι θα γινόταν η κρασιατική καταστροφή. Και γι' αυτό το λόγο πέρασαν ένα νόμο τον Ιούνιο του 1922, ο οποίος απαγόρευε σε όσους δεν είχαν διαβατήρια, νόμιμα έγραφα, να έρθουν στην Ελλάδα. Επειδή οι κάτοικοι της Σμύρνης δεν ήταν τυπικώς Έλληνες πολίτες, η περιοχή γινόταν δημοψήφισμα στην περιοχή ύστερα από 5 χρόνια και τότε θα αποφασιζόταν αν θα ενωνόταν ή όχι με την Ελλάδα. Δεν είχαν έγγραφα επιπλέον. Είναι γεγονός ότι η τάση που υπήρχε από την ελληνική διοίκηση της Μύρνης, από τον είπα το αρμοστή, το Στεριάδη, ήταν να μην δίδονται εύκολα χαρτιά για να μεταβούν στην Ελλάδα, διότι θέλανε να διατηρήσουν τον πληθυσμό εκεί στην περιοχή με σκοπό να πάρει μέρος στο δημοψήφισμα. Γιατί ψηφίσαν, λέει, τον νόμο οι Βασιλικοί? Γιατί ξέραν ότι γινόταν καταστροφή. Προσέξτε, τον Ιούνιο του 20 ξέραν ότι οι Τούρκοι θα επιτεθούν στις 14 Αυγούστου του 22 και σε 15 ώρες θα σπάσει το μέτωπο. Αστεία πράγματα. Ψηφίστηκε αυτός ο νόμος? Ψηφίστηκε. Γιατί ψηφίστηκε? Διότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους Έλληνες από τον Πόντο. Τουλάχιστον 100.000 Έλληνες είχαν φύγει από την περιοχή του Πόντου όταν η περιοχή του Πόντου κατελήφθη από τα ρωσικά στρατεύματα το 1916. Όταν έγινε η Ρωσική Επανάσταση, οι Ρώσοι φύγανε
και τους ακολούθησαν οι Έλληνες, οι οποίοι φοβόντουσαν ότι τους έσπαζαν οι Τούρκοι. Και πήγανε στη λεγόμενη περιοχή της Υπερκαυκασίας, έτσι τη λέγανε τότε, στη σημερινή περιοχή της Γεωργίας, ουσιαστικά και την Ορωσία. Εκεί αναζητούσαν τρόπο για να έρθουν στην Ελλάδα. Στην αρχή υπήρχε ένα πρόγραμμα που έτρεχε το ελληνικό κράτος. Είχαν έρθει περίπου 30.000 άτομα από την περιοχή, μάλιστα υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών. Αλλά η συνέχεια του πολέμου, οι τεράστιες ανάγκες που υπήρχαν σε χρήματα, ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στο να μην μπορεί κάποιος να βρει τρόπο να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε τι γινόταν, ασυνείδητη πλοίαρχη πήγαιναν στην περιοχή, φορτώνανε μέσα στο καράβι 2.500-3.000 άτομα και τους φέρναν όπως όπως και τους αδειάζανε κυρίως Θεσσαλονίκη. Οι ασθένειες μέσα στο πλοίο γινόταν χαμός και επιπλέον τα λιμοκαταρτήρια δεν παρκούσαν για 2.500-3.000 άτομα που έρχονταν, με αποτέλεσμα οι μισοί περίπου να πεθαίνουν. Γι' αυτό το λόγο ψήφισε η κυβέρνηση στον νόμο του 21 και μάλιστα ομοφόνος οι φιλελεύθεροι βουλευτές ψήφισαν και αυτοί υπέρ του νόμου. Δεν υπήρξε κάποιος που να ψηφίσει κατά του νόμου. Ωραία, το ψηφίσανε για άλλο λόγο, εφαρμόστηκε όμως το 22 όταν γίνει η καταστροφή. Η απάντηση είναι ότι εφαρμόστηκε για 6 μέρες, από τις 14 μέχρι τις 20 Αυγούστου του 22. Πριν μπουν δηλαδή οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Στις 20 Αυγούστου του 22 επετράπησε όποιον επιθυμούσε να φύγει από τη Σμύρνη για την περιοχή της Μικράς Ασίας και να πάει στα ελληνικά νησιά. Αυτός είναι και ο λόγος ότι τουλάχιστον 200.000 άτομα έχουν φύγει από την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και έχουν πάει στα γειτονικά νησιά πριν την καταστροφή της Σμύρνης, πριν τη φωτιά στη Σμύρνη. Πάω τώρα στο πιο βασικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε. Για ποιο λόγο φτάσαμε στην καταστροφή, αφήνουμε τους μύθους πίσω, αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Στην καταστροφή φτάσαμε πρωτίστως για έναν λόγο. Διότι στη πιο κρίσιμη στιγμή του νέου ελληνικού κράτους τρογόμασταν μεταξύ μας σαν τα σκυλιά. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Εάν δω το φίλο μητρώου ενός αξιωματικού εκείνης της εποχής, γνωρίζω αυτομάτως αν είναι Κωνσταντινικός ή Βενιζελικός. Εάν είναι Βενιζελικός, έχει αποταχθεί το 16, έχει επιστρέψει το 17 όταν ήρθε ο Βενιζέλος, έχει αποταχθεί μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20 που ξέχασε ο Βενιζέλος και επιστρέφει το Σεπτέμβριο του 22. Εάν είναι Κωνσταντινικός, τότε είναι στο στράτευμα μέχρι το 17, όταν έρχεται ο Βενιζέλος τον αποτάσσουν, επιστρέφει τον Νοέμβριο του 20 όταν κερδίζουν οι αντιβενιζελικοί και αποτάσσεται τον Οκτώβριο του 22. Είναι τόσο απλό. Πήγαινε κάνε πόλεμο όταν η μισή ανώτερη και ανώτατη αξιωματική σου είναι εκτός στρατεύματος. Διότι αυτό συνέβαινε. Η μισή ανώτερη και ανώτατη αξιωματική ήταν εκτός στρατεύματος. Ένας φίλος, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, αφηγήθηκε ένα ωραίο περιστατικό με τον παππού του, ο οποίος ήταν διευθυντής σε σχολείο. Όταν κέρδιζε, λέει, το κόμμα του παππού του, ξέρετε, όταν έχανε το κόμμα του παππού του, πήγαινε το βράδυ αργά στο σχολείο, μάζευε τα πράγματά του και έφευγε, χωρίς να πάρει καμία εντολή. Αντιθέτως, όταν κέρδιζε το κόμμα του, σηκωνόταν μόνος του την άλλη μέρα το πρωί και ανελάμβανε τη διεύθυνση του σχολείου. Σήμερα έχουμε το περιθώριο να γελάμε με αυτά. Φανταστείτε όμως εκείνη την εποχή, στην οποία υπήρχαν δύο διευθυντές σχολείου. Ο ένας ο οποίος έφευγε και ο άλλος ο οποίος ερχόταν. Ανάλογα με τα πολιτικά πιστεύω. Παρένθεση, απλώς για να καταλάβουμε και λίγο τη σχετικότητα των πραγμάτων. Ο Βενιζέλος είναι αυτός ο οποίος βάζει στην αναθεώρηση του συντάγματος που κάνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Με μία διαφορά. Κάθε φορά που ανελάμβανε κάποιο κόμμα την εξουσία, η μονιμότητα έπρεπε να ισχύει για 15 μέρες. Και μετά επανερχόταν. Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο φτάσαμε στο διχασμό, σε αυτή την κατάσταση, ήταν ο εθνικός διχασμός. Το γεγονός
ότι στην πιο κρίσιμη στιγμή δεν είχε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Όποιος είχε διαβάσει τα απομνημονεύματα, το ημερολόγιο του Μεταξά, θα θυμάται την αποτύπωση των συνομιλιών που έγιναν στις 25 Μαρτίου του 21. 25 Μαρτίου του 21 φωνάζουν τον Μεταξά οι τότε κυβερνητικοί. Ο Μεταξάς πηγαίνει εκεί, πιστεύει ότι θα του προτείνει να γίνει υπουργός Εθνικής Αμήνης, υπουργός στρατιωτικών. Εκείνοι όμως που λένε ότι θα αναλάβεις αρχιστράτηγος του Μικρά Ασία. Δεν του άρεσε αυτό του Μεταξά. Σου λέει, εγώ είμαι η στρατιωτική διάνοια, ποιος θα αναλάβει να με καθοδηγεί. Και επακολουθεί μια συζήτηση μεταξύ των αντιβενιζέλικων και του Μεταξά. Παρένθεση για να καταλάβουμε, ο Μεταξάς είναι ο κύριος αντιβενιζελικός νους. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο έχει εξορίσει ο Μεταξάς, ο Βενιζέλος, στην περίοδο 17-20 και κανονικά μισεί το Βενιζέλο. Στη συζήτηση πάνω του λένε να αναλάβεις αρχιστράτηγος. Λέει εκείνος εκεί ότι θα χάσουμε, εκείνοι επιμένουν. Τους λέει σε κάποιο σημείο, αν πιστεύετε ότι είχα ακόμη και 40% πιθανότητες, δεν τα αναλάμβανα. Τους λέει, για να δοξαστώ, γιατί να το χάσω. Και στη συζήτηση πάνω λέει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, εάν πάνε τα πράγματα έτσι, θα δικαιωθεί ο Βενιζέλος. Και γυρίζει και του λέει ο Μεταξάς, όπως γράφει στα απομνημονεύματά του, εάν είναι να αποφύγουμε την τεράστια καταστροφή που έρχεται και να δικαιωθεί ο Βενιζέλος, ας δικαιωθεί ο Βενιζέλος. Το λέει ποιος αυτό, ο εχθρός, το νούμερο ένα εχθρός του Μεταξά, ο οποίος αντιλαμβανόταν όμως απολύτως τι γινόταν. Ξέρετε, πολλές φορές όταν μιλάμε για τέτοια γεγονότα, όσο και να θέλεις να αποστασιοποιηθείς, δεν μπορείς να ξεφύγεις από το ερώτημα εάν είχε συμβεί αυτό, εάν είχε συμβεί το άλλο, εάν είχε συμβεί το τρίτο, σε τρώει αυτό το πράγμα. Ιστορικά είναι λάθος να το κάνεις. Το γεγονός είναι αυτό που ξέρουμε, δεν αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, ένα εάν το οποίο και τον Ευάθμιο Βασιλείο και εμένα μας έφαγε πολύ, ήταν βεβαία η μικρασιατική καταστροφή ή μπορούσαμε να έχουμε διασωθεί. Η απάντηση είναι πως όταν ξεκίναγε ο Βενιζέλος όλη αυτή την ιστορία, ο Βενιζέλος είχε φτιάξει ένα σχήμα στο οποίο η Ελλάδα ήταν με τις νικήτριες δυνάμεις, υπήρχε μια μεγάλη διεθνή συμμαχία από πίσω, με προεξάρχουσα τη Βρετανία, η Ελλάδα θα είχε ένα σύμμαχο κράτος στα ανατολικά της Μικράς Ασίας, την Αρμενία, και όταν έγιναν όλα αυτά δεν υπήρχε ακόμη και μαλλικό κίνημα, δεν υπήρχε ακόμη αντίδραση. Το λέω όλο αυτό διότι το τρίτο συμπέρασμα που βγάζω από αυτή την ιστορία, το πρώτο είπαμε ότι ήταν υπάρχει μια γενοκτονία από το 2013 και μετά, το δεύτερο ότι φτάσαμε σε αυτή τη διατάσταση λόγω της φαγωμάρας μας του εθνικού διχασμού, το τρίτο είναι αυτό που έλεγε ο Βενιζέλος, ποτέ μόνοι. Ήταν μια πάγια αρχή του. Δεν πήγαινε, να σας δώσω ένα περιστατικό. Ο Βενιζέλος είναι κριτικός, είναι μεγαλωμένος μέσα στο μπόχο και το πάθος των κριτικών να ενωθεί η Κρήτη με την Ελλάδα. Σε ηλικία 3-4 ετών φεύγει εξόριστος με την οικογένειά του στη Σύρο λόγω ακόμη μια κριτική επαναστάσεω. Συγκρούεται με τον Γεώργιο στην Κρήτη, στην κριτική πολιτεία, ακριβώς λόγω της διαφωνίας για το πώς θα ενωθεί η Κρήτη με την Ελλάδα. Και αναλαμβάνει πρωθυπουργός ο κριτικός αυτός στην Ελλάδα το 10. Τον Μάιο του 13 γίνονται εκλογές, συγγνώμη, τον Μάιο του 12 γίνονται εκλογές στην Ελλάδα. Την ίδια μέρα γίνονται εκλογές και στην κριτική πολιτεία, που δεν είναι ακόμη τμήμα της Ελλάδος. Και οι Κρήτες βουλευτές την άλλη μέρα το πρωί παίρνουν το βαπόρι για να κατέβουν στον Πειραιά να πάνε να ορκιστούν μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές στην Ελληνική Βουλή. Και ο Βενιζέλος διατάσσει χωροφύλακες με τεράστιες ξυφολόγες
να τους απαγορέψουν την είσοδο στη Βουλή. Γιατί? Διότι εάν έμπαιναν μέσα οι κριτικοί να ορκιστούν μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές, θα προσφέραμε στην Τουρκία την ευκαιρία να επιτεθεί στην Ελλάδα και θα ήμασταν μόνοι μας. Ο Βενιζέλος ήξερε ότι υπήρχαν συζητήσεις εκείνη την περίοδο με τους άλλους Βαλκάνιους συμμάχους και είπε θα περιμένουμε. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912 ξεκίνησε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Στις 12 Οκτωβρίου οι Κρήτες βουλευτές εισήλθαν στην Ελληνική Βουλή χωρίς βέβαια ως προφύλακες και ορκίστηκαν μαζί με τους άλλους συναδέλφους τους. Το λέω αυτό διότι ο Βενιζέλος είχε απόλυτη συνέστηση ότι δεν πρέπει να μαλώσουμε με τους Τούρκους μόνοι μας. Χρειαζόμαστε διεθνείς συμμαχίες από πίσω. Αυτό το ποτέ μόνοι ας το έχουμε υπόψη μας. Επειδή πλησιάζω και μου είναι επικίνδυνα προς τα 35 λεπτά, μου λείπουν ακόμη 6,5 λεπτά, θα φτάσω στο τελευταίο σημείο το οποίο νομίζω πρέπει να κρατήσουμε από την περίοδο. Όπως σας είπα, όταν έγινε η κρασιακή καταστροφή, έφτασαν στην Ελλάδα κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο άτομα σε ένα βάθος 3 ετών. Ο αριθμός ήταν τρομακτικός. Παρένθεση. Ένα από τα πράγματα, μίλησα προηγουμένως για γενοκτονία. Η γενοκτονία συνεχίστηκε και στην Ελλάδα. Γιατί? Διότι πάρα πολλά άτομα, κατά τη μία ίστρη 225.000 άτομα, πέθαναν τα πρώτα 2,5 χρόνια, κυρίως μικρά παιδιά, πέθαναν τα πρώτα 2,5 χρόνια από ασθένειες ή από έλλειψη τροφής. Είχα κάνει μια εκδήλωση στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ήταν η μόνη οργανωμένη ομάδα που υπήρχε για τα ορφανά εκείνης περίοδου και είχαν το βιβλίο του 1922, το οποίο μου επέτρεψαν να δω, το οποίο ήταν σοκαριστικό. Είχαν φιλοξενήσει από τα μέσα του 1922 μέχρι το τέλος περίπου 1,000 παιδάκια. Είχαν πεθάνει τα 950 από ασιτία. Γιατί από ασιτία? Τότε δεν υπήρχε το γάλα σκόνη, το οποίο αντικαθιστά το μητρικό γάλα. Μπορούσε ένα μωρό να τραφεί μόνο από τροφό, από άλλη γυναίκα δηλαδή, που είχε γεννήσει μωρό και μπορούσε να το θρέψει. Τροφή δεν υπήρχαν. Όσες υπήρχαν, τις είχαν πάρει πλούσιες οικογένειες και τις είχαν για τα δικά τους παιδιά. Ήταν τραγική κατάσταση που επικρατούσε. Οπότε, πολλές από τις γυναίκες που θυλάζανε λόγω της καταστροφής δεν είχαν πλέον γάλα, είχε κοπεί το γάλα από το σοκ που είχαν πάθει. Και τα παιδάκια πεθαίναν σαν μύγες. Από ασυτεία λέει. Κοίταζα δε όλα τα τέτοια. Και έλεγα, γυρίζω και λέω, ξέρετε, η άγνοια. Λέω, καλά λέω, από ασυτεία όλα αυτά τα παιδιά. Γιατί δεν υπήρχαν τροφή. Άμα δείτε, υπάρχει ένα αντίστοιχο βιβλίο με τα ονόματα των τροφών. Και ενώ συνήθως υπήρχαν 600-700 τροφή, εκείνη την περίοδο υπήρχαν 40-50. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για το τι καταστροφή μιλάμε. Έρχονται λοιπόν 1,5 εκατομμύριο άτομα. Όσοι κατορθώνουν να γλιτώσουν, δηλαδή μένουν εκεί πέρα 600.000, γύρω στις 240.000 κατά τη μία ρίστερη λίφ πεθαίνουν, άλλες 100.000 φεύγουν και πηγαίνουν στην Αίγυπτο ή στην Αμερική ή στη Γαλλία. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του νέου ελληνικού κράτους, κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο σημαντικό από νικηφόρες εκστρατείες, από μεγάλους πολέμους, από οικονομικές επιτυχίες, από συμμετοχή σε διεθνείς συμμαχίες, είναι το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος κατόρθωσε ένα να περιθάλψει και δύο να ενσωματώσει έναν τέτοιο τεράστιο αριθμό προσφύγων που αντιστοιχούσε περίπου στο 1/4 του πληθυσμού της χώρας. Για να καταλάβουμε τα δεδομένα, είναι σαν να έρθουν αύριο το πρωί στην Ελλάδα γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, όταν είναι να έρθουν να εμφανιστούν φορώντας τα ρούχα που φοράνε, τίποτε άλλο. Γράφει σε μια συγκλονιστική,
ένας από τους ανθρώπους που πρέπει να μνημονεύουμε είναι ο Φρίτχοφ Νάνσεν, Νορβηγός, ο οποίος γράφει στις 30 Οκτωβρίου του 1922 μια συγκλονιστική έκθεση προς την κοινωνία των εθνών, τον προκάτοχο των Ηνωμένων Εθνών. Και λέει, δεν υπάρχουν μόνιμοι χώροι για πρόσφυγες. Μένουν παντού, μένουν σε σχολεία, μένουν σε εκκλησίες, μένουν σε σπίτια, μένουν σε πλατείες, μένουν σε χαλάσματα, μένουν ακόμη και σε κυφάλες δέντρων. Πολλοί κοιμούνται στο χώμα. Όλοι φορούν τα ρούχα που φορούσαν τη μέρα που έφτασαν. Εάν δεν κάνουμε κάτι τους επόμενους 2 μήνες, ύστερα από 4 μήνες δεν θα ζει κανένας τους. Θα έχουν πεθάνει από το κρύο και από την πείνα και από τις ασθένειες. Μικροασθένειες, αλλά θα έχουν πεθάνει όλοι. Εξαιτίας αυτής της επιστολής υπήρξε αυτής της εκθέσεως και της προσπάθειας που έκανε το ελληνικό κράτος για να εξηγήσει διεθνώς τι γίνεται, υπήρξε μια παγκόσμια εκστρατεία με επίκεντρο κυρίως στην Αμερική. Κυρίως αμερικανικές φιλανθρωπικές οργανώσεις ήταν. Πιο σημαντικές, ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, η οργάνωση Near East Relief, μια οργάνωση που σήμερα μας είναι άγνωστη, μας τη θυμίζουν τα ονόματα αρτεριών δρόμων στην Κοκκινιά, στο Περιστέρι και στην Κεσαριανή, Οδός Αμερικανίδων Κυριών, American Women Hospital ήταν, αλλά πώς θα τις πούνε, Αμερικανίδων Γυναικών, δεν πήγαινε, οπότε Αμερικανίδων Κυριών. Αυτές οι οργανώσεις, μέσα σε διάστημα 3 μηνών, κατόρθωσαν να δίνουν περίπου 600.000 μερίδες φαγητό την ημέρα. Δεν ήταν φαγητό όπως το φανταζόμαστε σήμερα, δεν ήταν έτοιμο φαγητό. Τους δίνανε 200 γραμμάρια κακές ή τους δίνανε 100 γραμμάρια ρύζι. Θα το μαγείρευαν ή τους δίνανε αλεύρι. Θα το έκαναν ήδη φαγητό, αλλά έτσι μπορέσαν να ζήσουν. Το πιο σημαντικό πράγμα λοιπόν είναι ότι χάρη σε αυτή τη διεθνή βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι έζησαν. Ένας φίλος μου έλεγε, όταν θα αναφερόμαστε σε αυτά, ας αναφέρουμε ονόματα όπως γνωστών προσφύγων, όπως ο Ωνάσης ή όπως ο Μποδοσάκης, οι οποίοι μεγαλούργησαν φτάνοντας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το παράδειγμα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Οι πόδιοι που έφτασαν στην Καλαμαριά βρήκαν μια περιοχή έρημη μέσα στους βάλτους, ό,τι χειρότερο για να δείξει γύρω περιοχή, μέσα στα κουνούπια, μέσα στους βάλτους. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δουλειά τους κατόρθωσαν να κάνουν την Καλαμαριά ένα από τα πιο όμορφα προάστια της Θεσσαλονίκης. Το παράδειγμα της Καλαμαριάς είναι για όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά, οι πρόσφυγες με την εργασία τους, με τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν όταν έφτασαν, κατόρθωσαν έναν εξαιρετικά υποτιμητικό όρο πρόσφυγας να το μετατρέψουν σε τίτλο τιμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα διευθύνω εγώ τη συζήτηση. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, μία ερώτηση. Πόσοι έχουν έστω έναν πρόγονο ο οποίος να κατάγεται από τη Μικρά Ασία? Ενδιαφέρον. Περίπου το 1/3 της αίθουσας. Λοιπόν, πάμε. Νεολαία. Πολύ σωστά. Ο μεταξάς ήταν αντίθετος προς το λέει το καλαμάριο να τα πούνε. Ο μεταξάς ήταν αντίθετος προς οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία της Ελλάδος στην Μικρά Ασία.
αυτή είναι η ερώτηση. Ο Μεταξάς το 1915 έγραψε ένα υπόμνημα στο οποίο εξηγούσε από στρατιωτικής πλευράς γιατί ήταν λάθος να πάμε στη Μικρά Ασία. Και έλεγε ότι υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα. Ένα από αυτά είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο φυσικό σύνορο στην περιοχή της Ιωνίας που να διαχωρίζει την πόλη της Σμύρνης στην ευρύτερη περιοχή από τις άλλες περιοχές. Και εκείνος ο οποίος θα ηγεμόνευε στη Μικρά Ασία ήταν τέτοια η γεωγραφία της περιοχής που θα ηγεμόνευε και στα παράλια. Αυτή ήταν μια πολύ σωστή παρατήρηση από στρατιωτικής πλευράς. Δύο σχόλια. Το πρώτο, όταν το έγραψε το 1915, δεν είχε ακόμη προχωρήσει σε τέτοια έκταση η εξόντωση των χριστιανών της αυτοκρατορίας από τους νότους. Το 1915 και μετά προχωράει συστηματικά. Δεν πήγαμε εκεί για στρατιωτικούς λόγους, πήγαμε εκεί για να σώσουμε ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευαν τους νότους. Δεύτερον, άμα διαβάσετε το σχόλιο του Μεταξά παραμονές του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, είναι αντίθετος και για την περιοχή της Μακεδονίας. Εκφράζει αμφιβολίες κατά πόσο μπορούμε να κρατήσουμε την περιοχή της Μακεδονίας για αντίστοιχους λόγους. Δεν ισχύει πάντοτε το στρατιωτικό κριτήριο. Είναι ο άνθρωπος, μήπως όμως έλεγε ότι κι αν ακόμα η Ελλάδα κρατήσει τη Σμύρνη, οι Τούρκοι θα αναπτύξουν κάποιο άλλο λιμάνι στο Αιγαίο, βορείως ή νοτίως της Σμύρνης, και η Σμύρνη... Θα χάσει τη Λάμψη. Το έχει πει ο Μεταξάς ότι ο λόγος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 3-4 μεγάλα λιμάνια, στα οποία κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Θεσσαλονίκη, πρώτων Βαλκανικών πολέμων, κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Η Αλεξάνδρεια, εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και εκεί κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Και λέω Μεταξάς ότι εάν πάρουμε τη Σμύρνη, η Σμύρνη θα πάψει να είναι η απόλυξη όλου του εμπορίου της Μικράς Ασίας και θα πάει κάπου άλλο το εμπόριο. Πιθανόν έτσι θα συνέβαινε, αλλά τουλάχιστον θα ήταν ελεύθερη. Μάλιστα. Η νεολαία σας έχουν πατήσει κάποια. Επειδή όπως είπατε, η βασική σκέψη του Μελτζέλης θα σκουδεύονται μόνοι. Μέχρι ποιο σημείο η απόφαση της μικρασιατικής εξαρτίας ήταν και αποτέλεσμα, εκτός από την γενοκτονία μεταξύ του 13ου και του συγκεκριμένου κοινωνικών κρατών, και η επίδραση της αντικής και ελληνικής κυβερνήσεως, ο οποίος του λόγου τώρας, και εμείς να δώσω τον Θεό, και την απόφαση της Δευτέρας Μαΐου 1919 και μετέπειτα μέχρι τον Νοέμβριο του 2020. Να το πω λίγο διαφορετικά την ερώτηση. Έπαιζε ο Βενιζέλος το παιχνίδι της Βρετανίας όταν πηγαίναμε στην περιοχή? Εκεί καταλήγει η ερώτηση. Το θέμα είναι ποιος έπαιζε το παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν. Ποιος αποφελήθηκε από τον ίδιο την Βρετανία. Ακριβώς. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Λοιπόν, προσέξτε, μια που βρισκόμαστε και στη Βρετανία και σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κάποια απόσταση. Να πω το εξής. Από τις συμμάχους χώρες, εκείνη που ήταν η λιγότερο προδοτική εντός εισαγωγικών εναντί ημών, δεν μου αρέσει ο όρος προδοτική, εκείνη που μας εγκατέλειψε λιγότερο από τους άλλους, ήταν η Βρετανία. Ο Λόιντ Τζορτζ, τότε πρωθυπουργός, μέχρι το τέλος του, το τέλος της πρωθυπουργίας του, υποστήριζε τις ελληνικές δυνάμεις και ουσιαστικά για αυτόν τον λόγο έπρεπε να είναι πρωθυπουργός. Όταν πάρουν να συγκρουστούν οι Τούρκοι με το Κεμαλική με τα Βρετανικά στρατεύματα,
το 1922 τον Οκτώβριο, έγινε απεφέρθηκε σύγκρουση, αλλά παραιτήθηκε ο Λόιντ Τζορτζ. Ο Λόιντ Τζορτζ είχε ως αντίληψή του ότι πρέπει να σταθούμε στην Ελλάδα. Τώρα, χαρακτηριστικό του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος είχε δύο χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να δώσει μια περιοχή για να πάρει μια άλλη. Παραδείγματι, πράγματι ο Βενιζέλος είχε αποδεχθεί να δώσει την Καβάλα και την Δράμα με σκοπό να πάρει την πολύ μεγαλύτερη περιοχή της Ιωνίας. Ακριβώς, το μαύρο. Ο Βενιζέλος λοιπόν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, άρπαζε ευκαιρίες. Ταυτοχρόνως, όταν πήγαινε να μιλήσει σε κάποια μεγάλη δύναμη, στο εκπρόσωπο κάποιας μεγάλης δυνάμεως, και αυτό το λέω στους φοιτητές μου ως παράδειγμα, δεν πήγαινε να τους πει, ξέρετε, η Ελλάδα θέλει αυτό, η Ελλάδα θέλει εκείνο, η Ελλάδα θέλει το άλλο. Πήγαινε και τους έλεγε, η Βρετανία θέλει αυτό στο χώρο της Αιγαίας Ανατολής. Και αυτό που θέλει η Βρετανία, εμείς είμαστε πολύ κοντά στο να σας το δώσουμε. Τα συμφέροντά μας δηλαδή ταυτίζονται με τα δικά σας. Άρα πρέπει να μας υποστηρίξετε. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του διαρκώς. Το λέω αυτό διότι κατά καιρούς ακούω που λένε στην ελληνική τηλεόραση, στο ελληνικό ραδιόφωνο, «Α, δεν πήγες να τους πεις για τα ελληνικά δίκαια και για αυτά». Δεν τους ενδιαφέρουν τα ελληνικά δίκαια. Άμα θέλετε το δίκαιο, να πάτε στο Διεθνές Δικαστήριο, παιδιά. Εμείς είμαστε μεγάλη δύναμη, έχουμε συμφέροντα. Ο Βενιζέλος τους μίλαγε για τα συμφέροντά τους και τους έλεγε τι συμβαίνει περισσότερο τη χώρα τους να κάνουν και πώς η Ελλάδα τους εξυπηρετούσε περισσότερο. Ερώτηση. Μα ήταν τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ του Βενιζέλου και των αντιπάλων του. Το ίδιο δεν θέλανε μεν και οι δε. Το ίδιο θέλανε και οι μεν και οι δε. Οι ικανότητες του Βενιζέλου να παρουσιάζει τα συμφέροντα των Εγγλέζων, για παράδειγμα, ότι ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ελλάδας στην προκειμένη περιοχή, ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους αντιπάλους του. Ήταν αυτό που τον διαφοροποιούσε κατ' ουσία. Δεν σημαίνει ότι οι αντίπαλοι του ήταν προδότες. Ένα από τα χειρότερα πράγματα τα οποία έγιναν εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα του εθνικού διχασμού, ήταν η εκτέλεση των έξι. Είναι δηλαδή σαν να λένε σήμερα ότι όπου γίνεται μια εθνική καταστροφή και έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει τον Μητσοτάκη τους βασικούς υπουργούς και τους εκτελεί, ή έρχεται τον Μητσοτάκη ως αντιπολίτευση, παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ και τους βασικούς υπουργούς και τους εκτελεί. Πώς θα αισθάνεται το τμήμα του ελληνικού λαού το οποίο θα έχει ψηφίσει αυτό που έχει εκτελεστεί. Η διαφορά όμως με τον Βενιζέλο ήταν η ικανότητά του και το γεγονός ότι κατόρθωνε να περάσει αυτή την εικόνα στο πλαίσιο του ποτέ μόνοι τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντά σας περνούν μέσα από μας. Παρένθεση. Ένα από τα πράγματα για τα οποία κατηγορούν τον Βενιζέλο είναι διότι δέχτηκε το 1922, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, κατ' ουσίαν να εκχωρήσει την Ανατολική Θράκη στους Τούρκους χωρίς να πέσει τη φετιά. Εκείνη την εποχή οι Τούρκοι δεν είχαν στρατό στην Ανατολική Θράκη. Μεσολαβούσε η περιοχή των στενών και της Κωνσταντινούπολης που ήταν στα χέρια των συμμάχων, οι Τούρκοι βρισκόταν μόνο στη Μικρά Ασία. Για ποιο λόγο έδωσε ο Βενιζέλος στην Ανατολική Θράκη? Η απάντηση νομίζω οφείλεται σε τρία πράγματα. Το ένα είναι, εάν δεν είχε γίνει η Μικρασιατική καταστροφή δεν θα την είχαμε δώσει. Το δεύτερο ήταν ότι την είχαν ήδη δώσει οι σύμμαχοι. Όταν πήγαμε εμείς στα Μουδανιά να συζητήσουμε η τύχη της Ανατολικής Θράκης είχε κρυφθεί ήδη από τους συμμάχους. Και το τρίτο, για να μπορέσουμε να την κρατήσουμε χρειαζόμασταν στρατό και χρήματα που δεν είχαμε. Αντιθέτως, χρειαζόμασταν πάρα πολλά χρήματα
για να περιτάξουμε σε εκείνη τη φάση αυτά στην Ελλάδα 850.000 πρόσφυγες ακόμη, ήρθαν και μετά με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Αλλά χρειαζόμασταν εκείνη την ώρα χρήματα για να περιτάξουμε τους πρόσφυγες. Αυτό ήταν ο λόγος που πάσαμε με το Κυφάκι. Παρότι λέγεται ότι λειτουργήσε ως πράκτορας των Βρετανών, το έχω ακούσει και αυτό. Μισό λεπτό. Βλέπω κάποια νεολαία την να πάρει την ευκαιρία. Σας ακούω. Εγώ Λοιπόν, ως Υφυπουργός Παιδείας και Φυσάν, θα έλεγα το εξής. Η κόρη μου έδωσε πέρυσι πανελλαδικές εκστάσεις, οπότε διάβασα αυτή τη μύλη της ιστορίας. Είναι αυτή για την οποία σας μίλησα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πει σε πολλές λεπτομέρειες για αυτά. Στα Παλαιστίνια πιστεύω ότι γίνεται μια αρκετά καλή εικόνα. Το θέμα της μικρασιακής καταστροφής όμως, ξέρετε, επειδή είναι ένα θέμα ήδη για το στόχο ότι εδώ πέρα το 1 τρίτο κατάγονται από πρόσφυγες, είναι κάτι βιωματικό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου το διδάξουν απαραίτητος μέσα στο σχολείο. Και εδώ έρχονται όλοι αυτοί οι μύθοι που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός. Εγώ να σας πω τι μου έκανε εντύπωση. Με τη σύζυγό μου επισκεφτήκαμε μέσα Δεκεμβρίου την Αρμενία, το Γερβάν, και επισκέφτηκα το μουσείο που έχουν φτιάξει εκεί για τη γενοκτονία. Είναι ένα μουσείο στο οποίο δεν βλέπεις τόσο πτώματα, αν και υπήρχαν πάρα πολλά πτώματα, βλέπεις την καταστροφή. Έχει έναν συγκλονιστικό τοίχο με φωτογραφίες νεαρών γυναικών. Τα πρόσωπά τους είναι διάστητα από τατουάζ. Τι γινότανε, ήταν νεαρές Αρμένισσες που τις είχαν αρπάξει και τις είχαν δώσει σε διάφορες οικογένειες, κυρίως κουρδικές. Και τις είχαν απελευθερώσει οι Αρμένοι αρκετά χρόνια μετά. Και έγραφε το όνομά της στα αρμενικά, έλεγε την είχαν πάρει Κούρδοι, την απελευθερώσαμε τότε. Συγκλονιστικό στίχος. Και εκείνη ώρα συνειδητοποίησα ότι στην Ελλάδα, ενώ έχουμε μουσεία για τον μικρασιατικό ελληνισμό, δεν έχουμε μουσείο για τη γενοκτονία. Προσέξτε, η γενοκτονία για τον μικρασιατικό ελληνισμό είναι λογικό να έχει, μιλάμε για μια πορεία 3.500 ετών. Για τη γενοκτονία όμως δεν υπάρχει κάτι. Το 1998 η Ελληνική Βουλή, και αυτά είναι θέματα κοινωνικά πλέον που σας αναφέρω, τρόποι αντιλήψεως του μέσου ανθρώπου, το 1998 ομοφόνος η Ελληνική Βουλή ψήφισε να αναγνωριστεί η 14η Σεπτεμβρίου ως η μέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το 2001, όταν ήρθε η ώρα να ψηφιστεί, να περάσει με προεδρικό διάταγμα να εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος νόμος, υπήρξε τρομερά μεγάλη αναταραχή. Ήταν γενοκτονία, λέει, ή ήταν η μοιραία συνέπεια ενός πολέμου. Πάρα πολλοί, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, αλλά όχι μόνο, επιχειρηματολόγησαν λέγοντας ότι είναι η μοιραία συνέπεια ενός πολέμου. Κατά τη γνώμη μου, βαθιά άγνοια των γεγονότων, αλλά και ισοπαίδωση πολλών πραγμάτων. Το γεγονός ότι γίνεται ένας πόλεμος δεν σου δίνει πράσινο φως να γενοκτονήσει έναν πληθυσμό. Με αυτή τη λογική, στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι συμμαχοί δεν έχουν αφήσει γερμανικό ρουθούνι να υπάρχει. Κατά κάθε τέτοιο. Θα χάσει για μένα τον πόλεμο. Ως αποτέλεσμα αυτών των αντιδράσεων, το προεδρικό διάταγμα του 2001 δεν γράφει ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, γράφει ημέρα μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου. Έτσι είναι ο τίτλος του προεδρικού διατάγματος. Τραγικό, αστείο, αλλά πραγματικότητα. Έκτοτε έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία και έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, κυρίως από Αρμενίους αλλά και από έναν Τούρκο, τον Τανέρα Τσάμ,
που έχει αποδείξει κάνοντας έρευνα μέσα στα Οθωμανικά αρχεία ότι αυτά δεν ήταν τυχαία γεγονότα. Υπήρξε μια συστηματική εξόδωση, δηλαδή ξέρανε ποιους παίρνανε, ξέρανε πότε τους παίρνανε, ξέρανε τι θα κάνουν, ποια χωριά θα τρομοκρατήσουν, ξέρανε τα πάντα. Αυτά τα γεγονότα επιμένουμε να μην τα γνωρίζουμε. Και νομίζω ως ένα βαθμό οφείλεται στο ότι δεν θέλουμε να ξύνουμε την πληγή. Να το πω λίγο διαφορετικά. Κατάγομαι την περιοχή Μελιγαλά. Στο Μελιγαλά έγινε μια μεγάλη σφαγή το 1944. Εγώ ως μικρό παιδάκι ήξερα ότι είχε συμβεί κάτι πολύ κακό. Αλλά κανένας δεν μου έλεγε τι ακριβώς έχει συμβεί. Για ποιο λόγο. Η πρώτη γενιά που τα είχε ζήσει, ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τραυματιστεί βαθύτατα από αυτό το πράγμα. Και προφανώς θέλω να προχωρήσω στην επόμενη μέρα, δεν κοιτάζαμε προς τα πίσω, γιατί το μόνο που θα κάνω να με κοιτάζαμε προς τα πίσω ήταν να φέρω στους νεκρούς που ήταν μέσα στην πηγάδα. Η δεύτερη γενιά, η μάνα μου, δεν μιλούσε για αυτό το γεγονός. Το ήξερε, αλλά επειδή ήταν τραύμα για τους γονείς της, δεν μιλούσε για αυτό. Η τρίτη γενιά, η γενιά δικιά μου, είναι αυτή που έρχεται και ψάχνει να επιγίνεται. Άμα δείτε, το ίδιο συνέβη με τους Αρμενίους, το ίδιο συνέβη με τους Εβραίους με το Ολοκαύτωμα. Η τρίτη γενιά έρχεται. Γιατί είναι η τρίτη γενιά? Διότι η πρώτη γενιά ζει ακόμη, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχουν αμβληθεί οι έντονες μνήμες και μπορεί κάποιος να μιλήσει γι' αυτό. Και επιπλέον η τρίτη γενιά είναι αρκετά αποστασιοποιημένη από το γεγονός για να μάθει. Εδώ έχουμε το εξής περίεργο για τη γενοκτονία. Η γενοκτονία αναφέρομαι στα γεγονότα από το 13 έως το 22. Εμένουμε στη φωτιά της Μύρνης. Τραγικό γεγονός. Αλλά εξακολουθούμε να γνωρούμε τα προηγούμενα. Το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω εδώ μέσα. Θεωρώ ότι είναι θέμα και σχολείου, αλλά είναι και κοινωνίας, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα σας πω μια λεπτομέρεια που είναι ενδιαφέρουσα για τον τρόπο αντίληψης και της κοινωνίας. Η πρώτη συστηματική σφαγή Ελλήνων στην Κράσια γίνεται στην Παλαιά Φώκια τον Μάιο και Ιούνιο του 2014. Μάλιστα, εντός εισαγωγικών έχουμε την τύχη, μέσα στην ατυχία, ένας Γάλλος αρχαιολόγος να έχει πάει εκεί με φωτογραφική μηχανή για να φωτογραφίσει τα αρχαία και αποθανατίζει τη σφαγή. Βγήκε μάλιστα το βιβλίο πριν από 10-15 χρόνια και υπάρχει στο διαδίκτυο άμα το ψάξετε. Επικεφαλής αυτών που κάνουν τη σφαγή είναι ένας Οθωμανός κυρκασιανής καταγωγής ονόματι Εστρέφτους Τσούμπας, ο οποίος το 20 συγκρούεται με τον Κεμάλ, τα βρίσκει με τον ελληνικό στρατό, το σύνταγμα του πολεμάει μαζί μας εναντίον των Τούρκων και το 22 με την καταστροφή έρχεται, εγκαθίσταται στο Μαρούσι και στη συνέχεια πάει και εγκαθίσταται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σχεδόν να είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο επικεφαλής τη σφαγή στην Παλαιά Φώκια, 8 χρόνια μετά να βρίσκει καταφύγιο για 5 χρόνια στην Ελλάδα και κανένας δεν μου λέει τίποτα. Είναι ενδιαφέρον ως γεγονός. Είναι από τα πράγματα που έχει κάνει δήλωση, παρέθεση τη βιογραφία του προσφάτως στα αγγλικά. Είδα ότι έχει βγει και σε paperback με τίτλο «The Circassian Estrefe της Τσούμπας». Περιγράφει όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω πάλι. Άρα, έτσι. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, δεν έχουμε καταπληκτική τη σύγχυση σας και θα έλεγα ότι οι έκτηβοι θα σας λέγανε respect. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, έτυχε να συζητήσω με κάποιους τύπους πριν έρθουμε ακριβώς και είχε ενδιαφέρον μια φράση μιας κοπέλας από την Τουρκία που λέει «Τη φωτιά στη Σμύρνη, εμείς μαθαίνουμε ότι βάλουν οι Έλληνες». Από την ψυχανάλυση είπαμε ότι αυτά τα μεγάλα τραύματα
τα λεγόμενα διακοινωνιακά πράγματα διαμορφώνουν στην ουσία το χώρο μέσα στον οποίο ζούμε, πώς να το ξέρουμε. Και όσο ένα κράτος ή ένα έθνος ή ένα γένος αρνείται να τα δει, βγαίνουν αυτή η βία, αυτή η αντεπίκληση, αυτός ο θυμός, βγαίνει ασυνέστητα συνείδητα και συνεχίζεται αυτή η εμφύλια διαμάχη. Θεωρούνται οι μύθοι, όπως λέμε εμείς στις κανάλες, τα narratives, είναι μια προσπάθεια να δοθεί κάτι πιο απτό για να μην φαγωθούμε μεταξύ μας. Αλλά αντιλαμβανόμαστε τώρα και με αυτή τη φράση της προκαλύψας, ας πούμε, ότι είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα. Και αναρωτιέμαι, 100 χρόνια μετά, έχουμε πλέον πολιτικούς άντρες που θα τονούσαν το ασυνήθιτο να το φέρουν στο συνειδητό, ή θα το αφήσουμε να το εκμεταλλεύονται άνθρωποι όπως έχουν το κάνει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι πώς εμείς το εκλαμβάνουμε και το δεύτερο πώς το εκλαμβάνει η Τουρκία. Ας φύγω λίγο από την ελληνοτουρκική ιστορία και ας πάω στη Γερμανία. Όταν τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ήρθαν οι σύμμαχοι και υποχρέωσαν τους Γερμανούς να σταθούν απέναντι στα εγκλήματά τους. Όταν ήρθαν για μεταπτυχιακά το 1988 εδώ πέρα στην Αγγλία και είχαν και τους Γερμανούς συμφοιτητές, των οποίων οι παππούδες όπως οι δικοί μου έπρεπε λογικώς να είχαν πολεμήσει, οι δικοί μου είχαν πολεμήσει τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, οι δικοί τους πρέπει να είχαν πολεμήσει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κανενός ο παππούς δεν είχε πολεμήσει την πρώτη γραμμή. Όλοι τους είχαν πολεμήσει σε βοηθητικές υπηρεσίες, ήταν νοσοκόμοι, ήταν το ένα ή το άλλο. Για ποιο λόγο? Είχαν μάθει να ντρέπονται για τους παππούδες τους. Γιατί είχαν μάθει να ντρέπονται? Διότι όταν πρώτο πήγα στο Μόναχο και πήγα και είδα τον Ταχάου, είδα κάτι ατελείωτες ουρές από σχολεία στα οποία τους υποχρέωναν να μπουν μέσα και να δουν τα εγκλήματα των παππούδων τους. Και ξέρετε, είναι άγριο πράγμα να έρχεσαι και να λες «Ο παππούς μου, ο πατέρας μου, τους οδηγούσε εδώ και τους καίγανε ζωντανούς και τους κάνανε σαπούνια». Είναι άγριο πράγμα. Οι σύμμαχοι τους υποχρέωσαν να σταθούν απέναντι στα εγκλήματά τους. Στην περίπτωση της Τουρκίας δεν υποχρέωσε κανένας κανένα. Αποτέλεσμα. Πριν από 2 χρόνια άρχισε να παίζεται στην τουρκική τηλεόραση μία σειρά που λέγεται «Σκυλάτ». Η δείχνει είναι κάτι σαν τις επικίνδυνες αποστολές με τον Tom Cruise σε τουρκική εκδοχή. Είναι κάποιοι Τούρκοι πράκτορες οι οποίοι γυρίζουν από τον κόσμο και κάνουν διάφορα θαυμαστά πράγματα για το τουρκικό έθνος και το τουρκικό κράτος. Ως εδώ όλα καλά. Πού χαλάει το πράγμα? Η ονομασία της σειράς, «Τεσκυλάτ». «Τεσκυλάτ» στα σημερινά τουρκικά δεν σημαίνει τίποτα. «Τεσκυλάτ» όμως στα οθωμανικά τουρκικά είναι «Τεσκυλάτ» Μαξουσά. Είναι η μυστική οργάνωση των νεότουρκων η οποία έκανε, οδήγησε στην εξόντωση των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσύριων. Είναι η οργάνωση στην οποία, αν μπείτε στην ιστοσελίδα της ΜΙΤ, της τουρκικής μυστικής αστυνομίας, θεωρείται ότι είναι ο προκάτοχος της ΜΙΤ. Για να σας το πω διαφορετικά. Θα είναι σαν να λέμε ότι παίζεται στη Γερμανία, στη γερμανική κρατική τηλεόραση, σήμερα μία σειρά με τον τίτλο «Γκεστάπο». Είναι απλώς αδιανόητο. Αυτό που είναι αδιανόητο για τους Γερμανούς, για τους Τούρκους είναι κάτι απολύτως αυτονόητο. Επομένως, ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι οι Τούρκοι να αντιληφθούν τι έγινε. Όχι γιατί έχουμε κάποια διάθεση να τους πούμε «Κοιτάξτε τι κάνατε, δολοφόνοι», αλλά για να μην τα ξαναδούμε να ξανασυμβαίνουν. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι πριν από 2 χρόνια βοήθησαν τους Αζέρους να σφάξουν τους Αρμενίους αντικειμενικά είναι κάτι τραγικό. Δεν γίνεται οι Τούρκοι να είναι οι προαιώνιοι σφαγείς των Αρμενίων. Από το 1894 το σφάζουν. Δεν έχουν καταλάβει όμως ποτέ τι γίνεται, διότι δεν ήρθαν αντιμέτωποι με την ιστορία τους.
Εάν έρχονταν αντιμέτωποι με την ιστορία τους, εγώ πιστεύω δεν θα είχαμε ούτε την εισβολή στην Κύπρο, ούτε τα γεγονότα με το Αζερβαϊτζάν που γίνανε πριν από μερικά χρόνια, ούτε αυτή την συμπεριφορά που βλέπουμε από την Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είναι αδιανόητο σήμερα οι Γερμανοί να δώσουν όπλα στους Ιρανούς εναντίον του Ισραήλ, έτσι θα πρέπει να είναι αδιανόητο για τους Τούρκους να απειλούν γειτονικά κράτη τους λαούς των οποίων έχουν γενοκτονήσει. Άρα, δεν το θέλουμε με σκοπό να τους βγάλουμε το μάτι, να τους εκδικηθούμε. Το θέλουμε για να μην το ξαναζήσουν. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι σε αυτά τα θέματα είναι αρκετά προχωρημένοι, είπανε όταν ο Biden αναγνώρισε προσφάτως τη γενοκτονία, πριν από 1,5 χρόνο τη γενοκτονία των Αρμενίων, στο χαρτί αυτό που έγραψε, είπε επί λέξη την ιστορία δεν θέλουμε να τη δούμε να επαναλαμβάνεται από άγνοια. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Νερολία, ερώτηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ο ελληνικός στρατός είχε φτάσει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την Άγκυρα, το οποίο είναι αρκετά βαθιά στην Ελλάδα. Υπήρχαν ελαχιστοί στόχοι της Δημοκρατίας της Ισπανίας. Και ο δεύτερος ερώτησης, γιατί τα έδωσε το μέρος. Λοιπόν, σχετίζονται άμεσα τα δύο. Κοιτάξτε, από το 1071 που γίνει η μάχη του Μαντζικέρτ μέχρι το 1913 τα πράγματα πληθυσμιακά στην περιοχή αλλάζουν ριζικά. Δηλαδή, εμείς ως Έλληνες έχουμε την πλειοψηφία στην περιοχή της Ιωνίας, είμαστε περίπου μισό εκατομμύριο στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, αλλά είμαστε κατά τη λιγότερο από τους μουσουλμάνους. Είναι περίπου 700.000 Έλληνες στον πόντο, αλλά πάλι είναι κάτι λιγότερο από τους μουσουλμάνους. Και υπάρχουν ελληνικές πόλεις με ελληνικό πληθυσμό και κάποια χωριά διάσπαρτα σε όλη την Μικρά Ασία, αλλά είναι γεγονός ότι δεν είμαστε πλέον η πλειοψηφία. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι ήμασταν παντού. Ήμασταν παντού, αλλά σε μειοψηφικούς αριθμούς. Σε πλειοψηφικούς αριθμούς ήμασταν στην περιοχή της Ιωνίας. Η απόφαση να στραφούμε προς την Άγκυρα δεν έγινε με εδαφικούς στόχους. Είχα επισκεφθεί το 1998 το μουσείο που έχουν φτιάξει οι Τούρκοι στο Σαγκάρι. Ήτανε αρχές Μαΐου, βγαίνοντας από το μουσείο, δεν ήταν από τα ωραία μουσείλια εμάς, πας και βλέπεις ελληνικές σημαίες στη μία παραταγμένη δίπλα στην άλλη, βλέπεις ελληνικά κανόνια, γράφουν πάνω από συνοσύρμα και βγαίνοντας έξω, ήταν γύρω σε 11-12 το πρωί, ήταν πάρα πολύ ζέστη. Ήταν αρχές Μαΐου και πηγαίνουμε μπροστά μου ένα άνυδρο τοπίο, η Αλμυρά Έλληνος. Και σκέφτηκε την ώρα, τι ήρθαμε να κάνουμε στην άκρη του κόσμου. Ελάχιστοι χριστιανικοί πληθυσμοί, κυρίως Αρμένοι. Πήγαμε διότι πιστεύαμε ότι αν χτυπούσαμε το θηρίο στο κέντρο του, θα νικάγαμε. Θεωρώ ότι ήταν λάθος εκτίμηση, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε, αλλά και να φτάνουμε στην Άγκυρα φαινόταν ότι έγινε με τους Γάλλους και τους Ρώσους, με τους Γάλλους του Ναπολέοντα και τους Ρώσους. Όταν κατέλαβαν τη Μόσχα, οι Ρώσοι έβαλαν φωτιά στη Μόσχα και φύγανε. Θα έβαζαν φωτιά στην Άγκυρα και φεύγανε. Κανένας δεν πίστευε ούτε στην αρχή εσύ σε κύριε Πιτάκια και ο Καθησά. Κανένας όμως δεν πήρε την απόφαση να υποχωρήσει. Γιατί? Διότι θα φερόταν λίγο μπροστά στον Βενιζέλο. Δηλαδή έπαιρνε την απόφαση και κοιτάζανε τι θα έκανε ο άλλος. Μου θυμίζει πριν από χρόνια είχα πάει, περνούσα από το Ντουμπάι, πηγαίνοντας στην Αυστραλία και χάζευα εκεί πέρα και ήταν ένα κοσμοτοπολείο και ήταν ένας άλλος που και μέσα με τις 4 γυναίκες του. Και προφανώς του πει αγοράστε ό,τι θέλετε. Καμία δεν κοίταζε. Κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, αλλά κοιτάζαν τι κρατούσε η άλλη.
Έτσι γινόταν και το 2022. Δεν κοιτάζανε να πάρουν αποφάσεις για το τι θα γίνει με τον ελληνικό στρατό. Κοιτάζανε να δουν τι θα έλεγε ο άλλος, που δεν ήταν εκεί. Αποτέλεσμα, μείναμε σε μια γραμμή 400 χιλιόμετρα, 450 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές, σε εχθρικούς πληθυσμούς ως εκ των κλείστων. Οι ελληνικοί πληθυσμοί ήταν λίγοι στην περιοχή, οι χριστιανικοί ήταν λίγο περισσότεροι. Αλλά και δεν φτιάξαμε άμυνα γύρω από την περιοχή της Μύρινης να σε μιλήσει. Άλλη ερώτηση. Έχω διαβάσει την άποψη ότι εάν το 1939 οι μεγάλες δυνάμεις, είχαν δώσει το πράσινο φως στον ελληνικό στρατό να καταρρίψει τον γερμανικό εκτελεσμό, ίσως η εξέλιξη θα ήταν τελείως διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι Έλληνες και Τούρκοι παλεύαμε για την ίδια πατρίδα. Αυτό που ήταν για μας πατρίδα ήταν για τους Τούρκους πατρίδα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και επίσης να πω και κάτι, πρέπει να το λέμε. Η άνοδος του κεμαλικού κινήματος αρχίζει από την απόβαση των Ελλήνων στη Μικρά Ασία και από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Βρετανούς. Αυτά τα δύο γεγονότα προσβάλλουν βαθύτατα τους Τούρκους και σειραίνουν στις δυνάμεις του Κεμάλ και πολεμούν με τον Κεμάλ. Επομένως, δεν είναι κάτι που μπορούσες να αντιμετωπίσεις εκ των προτέρων εύκολα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι καταλήγει αυτό το περίφημο επιχείρημα που άκουσα, ήταν ένα που ακούγεται με τη φροσκήση από το ΤΚΟΕ, είναι ένα υπεριαλιστικό πόλεμο. Με έβγαλε και ένα βιβλίο σχετικό για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει υπεριαλισμό όταν πα να ελευθερώσει το σπίτι σου. Τελειώνει η έννοια του υπεριαλισμού. Το κακό για μα ήταν ότι πολλά από αυτά τα εδάφη ήταν σπίτια και για του Τούρκου. Ήταν μια διαμάχη στην οποία ή ο ένας την κέρδιζε ή ο άλλος. Και να πω και κάτι ακόμη. Μένανε τουλάχιστον 180.000 Τούρκοι στη Σμύρνη από την περίοδο από το 19 ως το 22. Διότι είναι σημαντικό να λέμε ότι οι Τούρκοι συσπηρώθηκαν και πολέμησαν για την πατρίδα τους και υπήρξαν περιπτώσεις που πολέμησαν με ηρωισμό προσπαθώντας να αποκρούσουν τον ελληνικό στρατό να φτάσει στην Άγκυρα. Ή και μετά, στο ερώτημα πώς έσπασε έτσι εύκολα το μέτωπο, είχαμε το εξής. Εμείς είμαστε σε ένα μέτωπο 700 χιλιόμετρων και οι Τούρκοι επικέντρωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μας διέλυσαν. Έσπασαν εκεί τη γραμμή. Είναι διαφορετικό να μιλάς για τη μάχη και διαφορετικό για το μετά τη μάχη. Εμείς δεν πειράξαμε τις 180.000 μουσουλμάνους που μέναν στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή. Όσο και να ψάξει κάποιος τα αρχεία, δεν υπάρχει μία εντολή η οποία να λέει σφάξτε. Αντιθέτως, στους Τούρκους η εντολή ήταν να πούν συνεχώς εξοντώστε τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Ακόμη και η περίφημη εντολή που δίνει ο Τούρκος διοικητής όταν φτάνει στην Σμύρνη, από τη Σμύρνη παίρνει, αυτό ας πούμε, ας το πω αυτό το τελευταίο σημείο, από τη Σμύρνη φεύγουν εχμάλωτοι τουλάχιστον 150.000 άτομα. Στην ελληνική βουλή είχαν πει τότε 400.000 άτομα, θεωρώ ότι ο αριθμός είναι υπερβολικός. Συνολικά συλλαμβάνονται εχμάλωτοι, όμοιροι δηλαδή, πολίτες, γύρω στις 180 με 200.000 άτομα. Επιστρέφουν 400 άτομα. Καμία γυναίκα, κανένα παιδί. Είναι ενδεικτικό αυτό των αντιλήψεων της μίας και της άλλης πλευράς. Φοβάμαι ότι το έχω παρακάνει την ώρα. Είναι 8:30. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα, 15. Η αίθουσα είναι διαθέσιμη, αλλά είχαμε πει κατά τις 9. Για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Ναι, 9 παρακάτω νομίζω μπορούμε να το κάνουμε. Αν υπάρχει μια διορροπήση ακόμα, μπορούμε να το κάνουμε. Η κυρία. Έχετε πει για την Ελλάδα να μην έχετε μόνο. Αυτή τη στιγμή, στα όσα στιγμή, σε
θέματος Ρωδίου, ενός σοβαρού προβλήματος. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα έχει επαρκή υποστήριξη ή θα έπρεπε? Πάμε λίγο στο σήμερα. Λοιπόν, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ετέθη ως θέμα εάν θα βοηθήσουμε με τρόφιμα ή με φάρμακα ή και με στρατιωτικό εξοπλισμό. Πρέπει να σας πω ότι είχα προβληματιστεί, αλλά κατέληξα ότι πρέπει να βοηθήσουμε με στρατιωτικό εξοπλισμό. Για ποιο λόγο? Διότι εάν ομιγέννητο γίνει επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα, δεν θα ήθελα η βοήθεια προς τη χώρα μου να είναι φάρμακα και κουβέρτες και να βάψουμε τα χρώματα της ελληνικής σημαίας στο Big Ben ή το Big White. Θα προτιμούσα κάτι πολύ πιο απλό. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ουκρανία πάλι δίνει την απάντηση σε αυτό που λέτε. Εάν οι Ουκρανοί δεν στέκονταν να πολεμήσουν, ό,τι βοήθεια και να έστελνε η Δύση, πήγαινε στράφη. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία αποφάσισε να πολεμήσουν, τότε είχε νόημα η βοήθεια. Επίσης, τελευταίο σημείο, σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου, το Καστελόριζο δεν θα το υπερασπιστούν οι Λουξεμβουργιάνοι πεζοναύτες. Εμείς θα το υπερασπιστούμε. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Απλώς, ελπίζουμε ότι κατά την υπεράσπιση του θα έχουμε στρατιωτική βοήθεια, θα έχουμε όπλα και πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν. Όλα αυτά με σκοπό να αποτρέψουμε ένα πόλεμο παρά να φτάσουμε σε αυτό. Μάλιστα, κύριε Σβάθος, εσείς. Σας ακούω. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Να μην μιλήσω στο σήμερα, έχει αξία η ιστορική αναδρομή και να μελετάμε την ιστορία όταν παίρνουμε τα ελάχματα. Και το ερώτημα για εσάς και κυρίως να πάω στον πρόβληση που έχετε. Θεωρείτε ότι στην ελληνική παιδεία σήμερα και σχολεία διδάσκεται επαρκώς το σημείο που είχε αυτή η καταπληκτική της εικόνης και το αποτέλεσμα που είχε και το έχετε διδασκευτεί. Για μένα ένα από τα βασικά που είχα πάρα από το σήμερα είναι αυτή η διαπίστωση. Όχι, δεν διδάσκεται. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι θέμα κοινωνίας. Να πω όμως κάτι πολύ θετικό, ως μαθήματα που παίρνω. Όταν το 1974 ετέθη ως θέμα οι προτέθειες της δικτατορίας πώς θα δικαστούν, είπαν στον Καραμαλή να δικαστούν με έκτακτο στρατοδικείο. Και ο Καραμαλής είπε όχι έκτακτο στρατοδικείο, τακτική δικαιοσύνη. Γιατί όσες φορές είχαν εκτελεστεί πιο πριν ιδίως στην περίοδο του Μεσοπολέμου, ήταν έκτακτα στρατοδικεία. Στα οποία έκτακτα στρατοδικεία ήταν γνωστό πώς λειτουργούσαν. Είπε ο Καραμαλής λοιπόν το πρώτο πράγμα, όχι έκτακτο στρατοδικείο, η τακτική δικαιοσύνη. Δικάστηκαν από τακτικούς δικαστές. Δεν ήταν δικαστές ad hoc που τους όρισε εκείνη την ώρα η κυβέρνηση. Πρώτο μάθημα λοιπόν το πήραμε. Δεύτερο μάθημα. Όταν καταδικάστηκαν εις θάνατον, η κυβέρνηση χωρίς και παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε, χωρίς δεύτερη κουβέντα, και παρότι η πληγή του Κυπριακού ήταν ετρεχέμα, είπε επί τόπου, η ποινή μετατρέπεται σε ισόβια. Είχε πει ο Καραμαλής στο περίφημο, και όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Το οποίο απεδείχθη στην πράξη. Το λέω αυτό, ήταν το δεύτερο μάθημα. Άρα, υπάρχουν μαθήματα. Ότι έχουμε το μικρόβιο μέσα μας, το έχουμε. Εγώ το διαπίστωσα με φρίκη το 2015. Θυμάστε όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα. Πώς ήτανε, 14 ημέρες ή 7 ημέρες από τότε που έγινε, 9 ημέρες. Μέσα σε αυτές τις 9 ημέρες, ασχέτως αν ήμουν υπέρ του ναι ή υπέρ του όχι, έπαψα να μιλάω με φίλους, κολλητούς, με συγγενείς για αυτές τις 9 ημέρες. Σκεφτείτε αυτό να συνέχιζε για 4-5 χρόνια. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και εκείνο που λέω όταν μιλάω σε νεαρούς ανθρώπους είναι το εξής. Ο φίλος σου είχα πάει σε ένα σχολείο και είχα σηκώσει δύο μικρά πάνω και ήταν
ο Γιώργος και ο Δημήτρης, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί ήταν οι δύο καβαλάριδες άλλοι της Εκκλησίας. Του λέω, Γιώργο, εάν ο Δημήτρης έχει διαφορετική άποψη από σένα, δεν είναι προδότης, έχει διαφορετική άποψη από σένα. Εντάξει, λέω, και εσύ Δημήτρη, ο Γιώργος έχει διαφορετική πολιτική άποψη από σένα, αλλά δεν είναι προδότης. Δεν μπορεί να είναι προδότης. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι ο πολιτικός μας αντίπαλος δεν είναι προδότης. Μπορεί να διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με αυτά που λέει, να τα φέρω επικίνδυνα, αλλά δεν είναι προδότης. Αυτό πρέπει να μαθαίνουμε. Και αυτό είναι κυρίως κοινωνικό το μάθημα. Δεν θα το μάθεις κανένα σχολείο και να σου πούμε στο σχολείο. Άλλη ερώτηση. Καμία ερώτηση. Α! Ήρθω μια προηγική. Αντίτυπο του πλοίου, θα το πω να καταλήξω. Δεν σας άκουσα. Αντίτυπο του πλοίου, πώς υπάρχουν σήμερα. Φοβούμαι πως όχι. Το πλοίο λέγεται 50 ερωτήσεις, αφού τα διαφημίζουμε. 50 ερωτήσεις και απαντήσεις για την υγρασιακή καταστροφή. Έχει ως εξώφυλλο μία φύσα της μία ίστριλή που δείχνει μία γυναίκα με το μωρό της μπροστά σε χαλάσματα. Ήταν η αφίσα που είχε χρησιμοποιηθεί τότε για να μαζέψουν 30 εκατομμύρια δολάρια για την Αρμενία, την Ελλάδα, τη Συρία και την Περσία. Θυμάται γύρω στα 10 ευρώ. Ο λόγος που κάνουμε μορφή ερωταποκρίσεων είναι για να διαβάζεται σχετικά εύκολα. Και ο βασικός λόγος που το γράψαμε ήταν διότι θέλαμε να έχουμε κάτι εξαιρετικά απλό για αυτή την περίοδο. Ξέρετε, έχουν γραφεί εκατοντάδες βιβλία, αλλά κάτι που να έχει συνολική εικόνα και να ξεκινάει τη σωστή περίοδο. Και η σωστή περίοδος δεν είναι το 19 η αποβίβαση του Ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Η σωστή περίοδος είναι 1913. Δεν υπήρχε. Και γι' αυτό το λόγο το γράψαμε. Θεό ο Θεός πάει καλά, έχει πλήσει 20.000 κλπ. Αξίζει το Θεό. Ευχαριστώ θερμά που πιστεύω μεταφερθήκαμε μέσα σε ένα κρύο βράδυ του Λονδίνου 100 χρόνια πίσω. Ελπίζω να μας μείνει κάτι από όλη αυτή την περίοδο, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες ημέρες, να μας μείνουν τα μαθήματα. Εύχομαι σε εσάς υγεία πρωτίστως και καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, Κεροχή. Χαίρετε. Μόλις τελείωσε αυτή η θαυμάσια ομιλία και θα θέλαμε έτσι να σας ρωτήσουμε, είστε ο διοργανωτής. Μάλιστα. Λοιπόν, πέστε με λίγα λόγια για την ομάδα διοργάνωσης. Η ομάδα διοργάνωσης ήταν εγώ και μερικοί φίλοι. Προσωπική ήταν η πρωτοβουλία. Φέτος κλείνουμε τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, αυτή την τραγωδία του ελληνισμού, και επειδή γνωρίζω πολύ καλά τον Άγγελο τον Συρίγκο και την χαρισματική του προσωπικότητα και την απολαυστική του έτσι, δυνατότητα να πραγματικά να σαγηνεύει τα ακροατήρια, σκέφτηκα εδώ στην παροικία του Λονδίνου δεν έχει είναι κάποιο έτσι... κάποια παρόμοια ομιλία, κάτι ας πούμε που να ίσως να ανοίξει κάποιους ορίζοντες στα νέα τα παιδιά. Έχει το Λονδίνο, όπως ξέρετε, μεγάλη κοινότητα, επαγγελματίες, φοιτητές, ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς, δικηγόρους, τραπεζίτες. Και σκέφτηκα ότι να κάνουμε μια τέτοια διάλεξη, μια τέτοια εκδήλωση, θα ήταν πάρα πολύ καλό, ειδικά για τα νέα τα παιδιά. Ομολογώ ότι είμαι ενθουσιασμένος με την ανταπόκριση. Γεμίσαμε μία αίθουσα σε ένα κρύο βράδυ εδώ του Γενάρη, καθημερινή, με πάνω από 100 ανθρώπους, οι περισσότεροι των οποίων είναι νέοι άνθρωποι, και νομίζω
χάρη και στον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία ο κ. Συρίγος, μείνανε όλοι ικανοποιημένοι. Αυτή είναι η λογική. Ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία να θυμηθούμε κάτι από τους προγόνους μας, κάτι να κάνουμε καλό για την κοινότητά μας. Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος που σας έκανε εσάς να αποφασίσετε γι' αυτό ή απλά θέλατε, ας πούμε... Όχι, ήταν μια... Το άκουσα την ομιλία του κυρίου Συρίγου στην Ξάνθη το καλοκαίρι, παρόμοια ομιλία με ίδια θεματική, και μου έγινε έμονη ιδέα ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε και στο Λονδίνο. Υπάρχει πολλής κόσμος που διψάει κάτι να ακούσει, δεν είναι εύκολο να το βρει, ίσως θα άξιζε τον κόπο. Αυτή ήταν η λογική. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο προσωπικά, εσείς με τι επαγγέλλεστε? Εγώ είμαι δικηγόρος εδώ στο Λονδίνο. Mm-hmm. Και είστε δικηγόρος, ασχολείστε εδώ για χρόνια, βρίσκεστε εδώ στο Λονδίνο για χρόνια? Πολλά χρόνια, ναι. Από το 2004 είμαι επαγγελματίας, στο δικηγορικό μου γραφείο, και πιο πριν ήρθα εδώ να σπουδάσω, τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Ωραία. Αυτή η εκπλήρωση λοιπόν είναι με μεγάλη επιτυχία. Πιστεύετε ότι θα σταματήσει η προσπάθεια εδώ ή σας κίνησε έτσι το ενδιαφέρον να προωθήσετε περισσότερο θέματα τα οποία ίσως να είναι αναγκαίο να γνωρίζουν, όπως αναφερθήκατε και εσείς, οι νεολαίοι? Τι να σας πω, αυτή ήταν μια επαιτειακή εκδήλωση, είχε μεγάλη επιτυχία, τη χάρηκα πολύ. Εάν στο μέλλον υπάρχει κάποιο γεγονός που αξίζει τον κόπο, κάποιος ομιλητής που αξίζει τον κόπο, δεν θα διστάσουμε να ξαναοργανώσουμε κάτι τέτοιο, βεβαίως. Νομίζω είναι σε όλους μας, είναι όλων μας η ευθύνη να στηρίξουμε την ελληνική κοινότητα του Λονδίνου, που έχει και μια τεράστια ιστορία, και εάν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να νοικιάσουμε μια αίθουσα, να φέρουμε έναν ομιλητή, μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Και θα το ξανακάνουμε, αν χρειαστεί. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Βουλιά, καταρχήν συγχαρητήρια για την θαυμάσια διάλεξη που κάνατε. Μας ενθουσιάσατε και μάθαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε. Καλώς ήρθατε στο Λονδίνο. Πέστε μας έτσι πώς ξεκίνησε η ιδέα για να γραφτεί αυτό το βιβλίο, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο βιβλίο, και πώς ξεκίνησε η ιδέα. Με τον συνάδελφό μου Ευάνθη Χατζηβασιλείου είχαμε διαπιστώσει εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν υπήρχε κάτι ευσύνοπτο και πλήρες για την περίοδο της μεταξιδετικής καταστροφής. Και επειδή πλησίαζε η επέτειος των 100 ετών από τη συμπλήρωση, από τα τραγικά έγινε γεγονότα, σκεφτήκαμε να γράψουμε κάτι σχετικό που να είναι και απλό υπομορφή ερώτα από κρίση. Πώς διαπιστώσατε, από πού διαπιστώσατε, βρήκατε κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν σε άλλα βιβλία, από πού? Όχι. Από τη μελέτη όλων αυτών των πραγμάτων είχαμε καταλήξει εδώ και χρόνια σε ορισμένες ερωτήσεις. Είναι και ερωτήσεις, ξέρετε, οι οποίες τις ακούγαμε και από το κοινό, σε συναντήσεις παρόμοιες σαν κι αυτή, ετίθεντο. Οπότε μαζέψαμε αυτές τις ερωτήσεις και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε. Ωραία. Κυκλοφόρησε ήδη βιβλίο? Έχει ήδη πουλήσει 20.000 αντίτυπα. 20.000 αντίτυπα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Τώρα, σαν υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, πιστεύετε ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να διατεθεί σε βιβλιοθήκες τις οποίες θα διάβαζαν και θα μελετούσαν οι μαθητές? Αρκετά σχολεία έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το βιβλίο για να κάνουν διάφορες παραστάσεις θεατρικές και εορταστικές για το γεγονός. Από εκεί πέρα, αν κάποιο σχολείο θέλει να το προμηθευτεί, μπορεί να το προμηθευτεί, ούτως ή άλλως είναι και πάρα πολύ φθηνό. Δεν είναι όμως ο στόχος αυτός. Ο στόχος ήταν κυρίως να απλωθεί όσο περισσότερους γίνεται, με απλό τρόπο να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη τότε. Θα επιμείνω λίγο πάνω σε αυτή την ερώτηση που έχω κάνει, επειδή γνωρίζω ότι δυστυχώς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν διδάσκεται η ιστορία ολόκληρη του έθνους. Είναι γεγονός ότι διδάσκεται εκ των πραγμάτων. Αυτό είναι η ιστορία που διδάσκονται, παράδειγμα, στην Ελλάδα στην τρίτη ηλικία. Και εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα διδάσκονται περιληπτικά.
Εντάξει, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε σε βάθος όλων και ως κοινωνία, ξέρετε. Ωραία. Πώς βλέπετε λοιπόν την εξέλιξη όσον αφορά την παιδεία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα γενικά? Να πω κάτι που ίσως σοκάρει, αλλά μιλάμε αυτή τη στιγμή, οι σημερινοί Έλληνες είναι πολύ πιο μορφωμένοι από όταν προγονήθηκαν από 100 χρόνια, αυτό είναι αυτονόητο. Πολύ πιο ανοιχτοί σε αυτά που σημαίνουν διεθνώς, ξέρουν ξένες γλώσσες, παρακολουθούν τι γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι κάτι που πάρει από μια μέρα στην άλλη. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να διατηρήσει την ταυτότητά σου μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον χωρίς να αισθάνεσαι ότι μειονεκτής. Μάλιστα. Και μιλώντας για ταυτότητα, μας δώσετε ένα μήνυμα έτσι για όλους τους τηλεθεατές μας όσον αφορά την περίπτωση του να μείνουμε και να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, να μείνουμε Έλληνες, γνήσιοι Έλληνες και να πολεμούμε για τα ιδανικά μας, τα ίδια και τα έθιμά μας. Εγώ πιστεύω στον ελληνισμό και πιστεύω ότι δεν έχουμε σε τίποτα να φοβηθούμε από τη σύγκριση και την επαφή με άλλους πολιτισμούς, μόνο να βελτιωθούμε. Και πώς θα βελτιωθούν? Όντας ανοιχτοί, μιλώντας για την ταυτότητά μας χωρίς να κρυβόμαστε, δεν έχουμε κανένα λόγο να θεωρούμε ότι μειονεκτούμε, αντιθέτως. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.